Καταρχήν να εκφράσω τη χαρά μου που βρίσκομαι σήμερα το βράδυ στην Τολμαϊδα, μια πόλη με την οποία με συνδέουν παλιοί και δυνατοί δεσμοί, που έχω παλιούς και πολύ καλούς φίλους. Μια πόλη η οποία δίνει σήμερα τη μάχη της επιβίωσης σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες, με δυσμενείς αποφάσεις εις βάρος της. Ο στόχος μου είναι να επικοινωνήσω, πέραν των εγγενείων των γραφείων της Δημοκρατικής Συμμαχίας, να επικοινωνήσω με απλούς πολίτες, με φορείς, έτσι ώστε οι θέσεις της Δημοκρατικής Συμμαχίας, μέσα στη Βουλή αλλά και στις Βρυξέλλες, να είναι θέσεις οι οποίες θα στηρίξουν την ολόκληρη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και ιδιαίτερα την Τολεμαΐδα, σε μια δύσκολη στιγμή. Κύριε Μπακογιάννη, εχθές ψηφίστηκε με ευρύτατη συνένεση και πλειοψηφία το νομοσχέδιο για τα ΑΕΗ και τη χώρα. Αυτή η ευρύτατη συνένεση εκτιμάται ότι θα αποτελέσει την απαρχή για συνενέσεις και μετά τις εκλογές, σε περίπτωση που δεν υπάρξει αυτοδυναμία για κυβερνήσεις συνεργασίας. Είμαι απολύτως βέβαια γι' αυτό. Η χθεσινή στιγμή στη Βουλή ήταν μια θετική ιστορική στιγμή. Και η Δημοκρατική Συμμαχία έδωσε μάχη από το πρωί και διαμορφώθηκε ένα κλίμα στους βουλευτές του Κοινοβουλίου, το οποίο ήταν υπέρ της συνένεσης. Και παρά το ότι υπήρξε αρχηγός ο οποίος δεν εμφανίστηκε καθόλου στη συζήτηση για τα θέματα παιδείας, παρά τα αυτά αυτή η συνένεση επετεύχθη και είναι εξαιρετικά θετικό μήνυμα. Για μετά τις εκλογές, ναι, πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει αυτοδυναμία. Οι αυτοδυναμίες πληρώθηκαν ακριβά σε αυτή τη χώρα, τελικώς από την αλαζονία του κάθε κόμματος. Και πιστεύω ότι αυτό το οποίο σήμερα χρειάζεται είναι η κυβέρνηση συνεργασίας από όλα τα κόμματα ευθύνης, έτσι ώστε να μπορέσουν να βγάλουν την Ελλάδα από την κρίση που βρίσκεται.